Χαίρετε ένα έκτακτο vlog με πολύ δυνατό μήνυμα, πολύ δυνατό μήνυμα από μια φίλη του καναλιού που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Μια κακοτοπιά του παρελθόντος έγινε η αιτία να αντιμετωπίσω την πανδημία με περισσότερη ψυχραιμία. Ο τίτλος. Αγαπητή μου Θέκλα, αποφάσισα να σου γράψω με αφορμή την πανδημία και μια εντός εισαγωγικών ανακάλυψη που έκανα σχετικά με τον εαυτό μου. Σε αυτό με βοήθησε κι εσύ ίδια, γιατί με έχει σωθήσει μέσω το βίντεο, να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου και τις καταστάσεις γύρω μου με ένα πιο διερευνητικό τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που μου γράφει mail αυτή η φίλη. Έχω αρχίσει να αφισβητώ τα πάντα, να αναζητώ τα γιατί, τον τρόπο συμπεριφοράς μου, αλλά και τον οικείο μου. Πριν από περίπου 10 χρόνια, με την κρίση στην Ελλάδα, έχασα την εργασία μου, την οποία απέκτησα μετά από τεράστιους κόπους που περιλάμβαναν τόσο, εξ, τόσο εξαντλητικές σπουδές, όσο και εργασία σε χαμηλής ποιότητας θέσης, προτού να καταφέρω να βρω αυτή την απασχόληση που μου απέφερε πολύ καλές οικονομικές απολαβές, αλλά ταυτόχρονα με ικανοποιούσε ως προς το αντικείμενο της». Όταν έχασα την εργασία μου, έχασα αυτομάτως και όλη την ασφάλεια που αυτή μου προσέφερε. Το συναισθηματικό και οικονομικό μαξιλαράκι που είχα τόσο πολύ ανάγκη. Περιττώ να σου πω πως δεν χειρίστηκα καθόλου καλά αυτή την απώλεια. Ζούσα τη ζωή μου στα στιφλά εντός αγωγικών. Δεν είχα καμία απολύτως ψυχοεκπαίδευση, δεν είχα καμία επαφή με τα συναισθήματα μου πόσο μάλλον να τα αναγνωρίζω και να τα αντιμετωπίζω με έναν τρόπο ωφέλιμο. Το χτύπημα στη ψυχική μου υγεία ήταν τόσο σφοδρό που για περίπου έναν χρόνο μετά μου ήταν αδύνατο να εργαστώ. Ακόμα και όταν είχα εξίσου καλές προσφορές, τις απέριπτα από το φόβο ότι θα συμβεί το ίδιο. Έπειτα από αυτά, ήταν για μένα σαφές πως δεν θα ήθελα να ξανεργαστώ στην Ελλάδα υπό αυτές τις συνθήκες αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό και να αποκτήσω περαιτέρω εκπαίδευση σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης με υποτροφία. Μπράβο! Αμέσως μετά τις σπουδέ μου είχα εξαιρετικέ προσφορές εργασίας και έτσι μετακόμισα σε άλλη χώρα και κατάφερα να αποκτήσω σπουδαία εργασιακή εμπειρία στο διεθνές εργασιακό περιβάλλον αυτή τη φορά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πριν από ένα χρόνο διαπίστωσα πως θα χρειαζόμουν σε επίπεδο διδακτορικού ώστε να μπορώ τόσο να αντιμετωπίσω τα ερευνητικά προβλήματα που με απασχολούν με πιο αποτελεσματικού τρόπου, αλλά και για να διεκδικήσω ανώτερε θέσει εργασία στο μέλλον. Μετακόμισα λοιπόν και πάλι σε μια άλλη χώρα τη Ευρώπη. Και πλέον κάνω το διδακτορικό μου με υποτροφία. Σε χαρητήρια, μπράβο! Όταν ξεκίνησε η όλη υπόθεση με την πανδημία, άρχισε σταδιακά να αυξάνεται το άγχος και ο πανικός ανάμεσα στους φοιτητές. μου. Ιδίως Έπειτα από την υποχρεωτική κοινωνική απομόνωση, πολλοί φοιτητέ άρχισαν να εκφράζουν την τεράστια δυσαρέσκειά του, κάποιοι παραπονέθηκαν πω δεν μπορούν να εργαστούν ή να κοιμηθούν, άλλοι ότι είναι αγχωμένοι, πανικοβλημένοι ή ότι έχουν υποστεί νευρικό κλονισμό. Η φράση Πώ θα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε αυτό, θα μπορούσε να μπει ω υπότιτλο στην καθημερινότητά μα. Και πλέον έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ώστε να πιστεί το Πανεπιστήμιο να θεσπίσει μια εξάμηνη επέκταση του σπουδό για όλους. Όλοι είναι έτσι εκτός από μένα. Για κάποιον περίεργο λόγο που δεν καταλάβαινα ως χθες, είμαι ηρεμή, δεν πανικοβάλλομαι με τις ειδήσει και συνεχίζω να εργάζομαι από το σπίτι. Μπράβο. Ναι, υπάρχουν στιγμές που νιώθω άσχημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν νιώθω πως δεν μπορώ να το διαχειριστώ διαπίστωσα πως όσα έζησα στην Ελλάδα, η ανασφάλεια, την ανασφάλεια και τον τρόμο μου έδωσαν ένα τεράστιο μάθημα το οποίο δεν μπορούσα να αναγνωρίσω τότε. Μου δίδαξαν πως ενώ δεν έχω τη δυνατότητα να ελέγξω τον εξωτερικό μου κόσμο που όλα αλλάζει, μπορώ να ελέγξω το πώς αντιδράω εγώ σε αυτά τα ρεθίσματα. Συνειδητοποιώ με τρόμο πως αν περνούσα μια τέτοια κρίση για πρώτη φορά εδώ στο εξωτερικό, χωρίς να έχω προηγούμενη εμπειρία, πιθανότατα να είχα καταρρεύσει όπως και οι υπόλοιποι. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα ευγνωμοσύνη για εκείνη την κακή εμπειρία που ήταν η αιτία για τα τόσο άσχημα συναισθήματα και καταστάσεις που βίωσα. Ανακάλυψα επιτέλους την εντό αγωγικών καλή διάσταση αυτής της κακοτοπιάς και γαλήνεψα. Σας ευχαριστώ που υπάρχεις και με ακούς, με χτίμηση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι που έστειλες αυτό το mail. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση χαρά μου έδωσε το mail και η επικοινωνία μαζί σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος επιζών, είσαι μια επιζούσα. Είσαι survivor. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει πολλά στη ζωή σου. Επειδή εκείνη τη μέρα μου έχει στείλει και δεύτερο mail επεξηγηματικό με πράγματα που δεν θα ήθελες να διαβάσω στην επιστολή, επίσης σύντομο. Ε, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε αυτό το θέμα με τα mail αυτές τις μέρες που αποφάσισα να μην λαμβάνω mail, ενώ ότι είχε, είχε ληφθεί από πριν αυτό το mail. Ε, γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει πέρασες πολλά στη ζωή σου, όχι μόνο οι δυσκολίες με τα επαγγελματικά, αλλά και άλλα, τα οποία δεν θες να αναφερθούν και το σέβομαι. Ε, η οπτική σου είναι αισιόδοξη και τυχερή. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για ένα βιβλίο που έχω διαβάσει και που με έχει ενθουσιάσει. Το βιβλίο που έχει τον τίτλο The Luck Factor. Θα το κάνω λίγο Google search να σας πω και ποιος είναι ο συγγραφεύς. Αυτό το βιβλίο το έγραψε ένας... Ένας Άγγλος καθηγητής ψυχολογίας σε ένα πανεπιστήμιο στην Βρετανία, ο Ρίτσαρντ Βάισμαν, The Luck Factor, είναι καθηγητής ο Ρίτσαρντ Βάισμαν, τώρα είναι 53 ετών ε, στο Πανεπιστήμιο του Δημβούργου και Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου. Ε, θα σας διαβάσω λίγο εδώ πέρα. Ε, από ένα άρθρο που βρήκα που, που, μιλάει για αυτό το βιβλίο, το οποίο το έχει γράψει το 2003, εγώ πρέπει να το διαβάσει το 2005 στα ελληνικά. Οι βασικές αρχές για μια τυχερή ζωή, που έχει να κάνει με το βιβλίο αυτό. Τυχερός δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Αυτό υποστηρίζει ο κορυφαίος Βρετανός επιστήμονας Ρίτσαρτ Βάιζμαν, ο οποίο έχοντα μελετήσει επί μία δεκαετία τη συμπεριφορά και τη στάση ζωή χιλίων ανθρώπων, που έμοιαζαν είτε υπερβολικά τυχεροί είτε απίστευτα άτυχοι, κατέληξε στο συμπέρασμα πω η τύχη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το μυαλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι φτιάχνουν μόνοι του την τύχη του. Οι τυχεροί άνθρωποι είναι ανοιχτοί σε νέε ιδέε, ενώ δεν φοβούνται την αλλαγή. Είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την ευκαιρία που του παρουσιάζεται και να την αρπάξουν εξηγεί χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται άτυχοι τείνουν να είναι κολλημένοι στις ιδέες τους και να παρατούν τις προσπάθειές τους στην πρώτη δυσκολία. Είναι πεπισμένο ότι το σύμπαν τάχει μαζί τους και στέλνει συνεχώς ατυχίες στο δρόμο τους. Προσθέτει ο Wiseman, ο οποίος κατέληξε στις τέσσερις βασικές αρχές που ενισχύουν την τύχη. Ε, και λέμε ότι ε, σε ένα βιβλίο τα έχει όλα αυτά. Σας δείξω και το βιβλίο. Είναι ένα κόκκινο βιβλίο. The Luck Factor. Four simple principles that will change your luck and your life. The Luck Factor. Τον Dr. Richard Wiseman. Ο οποίο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ταχυδαχτυλουργός, Προτού γίνει, ε, πρωτού γίνει ε, ψυχολόγος και ερευνητής και μάζεψε χίλιου ανθρώπου, του οποίου μελέτησε για 10 χρόνια σε ένα ε, longitudinal, σε μια μακροχρόνια μελέτη στη Βρετανία. Και έχει βρει τι τέσσερι αρχέ τη τύχη. Ευκαιρία. Η πρώτη είναι η ευκαιρία. Οι ευκαιροί άνθρωποι δεν έχουν το κοκαλάκι τη νυχτερίδα. Αντιλαμβάνονται απλώ γρηγορότερα τι ευκαιρίε και τι αρπάζουν. Και αυτό είναι κάτι που μπορούν όλοι να κάνουν ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές. Κοινωνικό κύκλο. Όσο περισσότερου ανθρώπου γνωρίζει κανεί, τόσο περισσότερε πιθανότητε έχει για τυχαίε συναντήσει που μπορούν να φέρουν τύχη στο δρόμο του. Ο κοινωνικό κύκλο μπορεί να διευρυθείτε online από τα μέσα κοινωνική δικτύωση είτε μέσα από παρέε. Να είστε ανοιχτοί σε συζητήσει με ανθρώπου που συναντάτε. Η γυναίκα που στέκεται δίπλα σα στην ουρά στο ταχυδρομείο μπορεί να είναι η μελλοντική σα εργοδότρια, λέει ο Wiseman. Σπάστε τη ρουτίνα. Ακολουθήστε διαφορετική διαδρομή για τη δουλειά, ακούστε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλάξτε σούπερ μάρκετ. Αλλάζοντα το συνηθισμένο τρόπο συμπεριφορά σα, γίνεστε πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε νέα πράγματα. Άρα, ο πρώτο παράγον είναι η ευκαιρία. Ο δεύτερο, η προσαρμογή. Οι τυχεροί άνθρωποι, και εσύ αυτόν έχει φιλενάδα που στείλει στην επιστολή, οι τυχεροί άνθρωποι τείνουν να βλέπουν τη θετική πλευρά τη ατυχία του. Φαντάζονται πως τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει και χειρότερα και έτσι νιώθουν πιο θετικά για αυτό που τους συνέβη. Γι' αυτό και ο Wiseman συμβουλεύει. Μετατρέψτε το αρνητικό σε θετικό, αναλογιζόμενοι το χειρότερο που θα μπορούσε να σας συμβεί. Έτσι κι εσύ σου είχε κάτι πάρα πολύ άσχημο, το βίωσες, το πέρασες αυτό το άσχημο και το, και το χρησιμοποίησες και το χρησιμοποιεί ως μια ευκαιρία για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Διέσθηση είναι ο, τρίτο, το τρίτο, το, ο τρίτος παράγων της τύχης. Οι άτυχοι άνθρωποι συνηθίζουν να κινούνται βιαστικά, να προχωρούν στη μια δραστηριότητα μετά την άλλη και να περιβάλλονται από θορύβους που αποσπούν την προσοχή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ακούσουν το ένστικτό τους, τον κατήνστικτο τους που λέμε εμείς. Οι τυχεροί άνθρωποι αντιθέτω συνηθίζουν να κάθονται ήρεμα και να σκέφτονται τι είναι αυτό που θέλουν από τη ζωή τους. Κάντε το κι εσείς. Ρίξτε του τόνου, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, καθίστε σε ένα ήσυχο δωμάτιο και αναλογιστείτε τα όσα συμβαίνουν στη ζωή σα. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, πάρτε το χρόνο σα και δουλέψτε στο μυαλό σα πιθανέ λύσει. Αναρωτηθείτε αν ο δρόμο που επιλέξατε να ακολουθήσετε είναι σωστό ή λάθο και στη συνέχεια ακολουθήστε τη δική σα συμβουλή. Εμπιστευτείτε τον κάτι ένστικτο σα. Η εσωτερική σα φωνή κάτι προσπαθεί να σα πει, και τις περισσότερες φορές έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Οι τυχεροί άνθρωποι ακούν και δρούν βάσει ενστίχτου. Και η τέταρτη, η τέταρτη ε, ο τέταρτος παράγων για την τύχη είναι η αισιοδοξία. Οι άτυχοι άνθρωποι όταν κάτι πάει στραβά συνηθίζουν να σκέφτονται ότι το σύμπαν τα έχει βάλει μαζί τους και να θυματοποιούν τον εαυτό τους. Οι τυχεροί αντιθέτως παραμένουν πάντα αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουν και αν δεν πετύχουν προσπερνούν την αποτυχία τους με μια συμπεριφορά του στυλ δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Υιοθετήστε αυτή τη στάση ζωής με τις συμβουλές του Βρετανού ειδικού. Φαντασιωθείτε ότι είστε τυχεροί. Πιστεύοντας στον εαυτό σας και υιοθετώντας μια θετική ματιά, αυξάνετε τις πιθανότητες να προσευχήσετε την κακή τύχη. Θυμηθείτε ότι κακά πράγματα συμβαίνουν και στους τυχερούς ανθρώπους. Αυτό που τους διαφοροποιεί από τους άτυχους είναι ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουν. Δείτε επομένω τα τυχή γεγονότα σαν απλά σαμαράκια στο δρόμο τη ζωή σα και όχι σαν ανυπέρβλητα εμπόδια που δεν θα σα επιτρέπουν να προχωρείτε μπροστά. Που δεν σα επιτρέπουν να προχωρήσετε μπροστά. Αυτό το άρθρο το έχει γράψει η Πετρίνα Καλαμβοκίδη ε, και το έχω βρει στο διαδίκτυο και είναι μια περίληψη ε, του βιβλίου του Weissman για τον παράγον τύχη. Λοιπόν, φιλενάδα, εσύ που έστειλε την επιστολή. Ε, είσαι τυχερός άνθρωπος ακριβώς επειδή τα αρνητικά πράγματα που συνέβηκαν στη ζωή σου τα χρησιμοποιήσεις για να καλυτερέψεις τη ζωή σου και όχι για να κλαφτείς, για να τα παρατήσεις και για να ε, λυπηθεί τον εαυτό σου και να αφεθείς στη μιζέρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ισιόδοξο μήνυμα και εύχομαι να σε αντιγράψουμε πολλοί από εμάς. Φιλιά. Και έτσι τελειώνοντας, επειδή αυτό είναι έκτακτο vlog που θα μπει στο, στο playlist «Μένουμε σπίτι», κάποια στιγμή θα περάσει αυτή η ατυχία, αυτή η δυσκολία, θα κατανικηθεί αυτός ο ιός, θα βρεθεί το εμβόλιο, θα τελειώσει όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση με την καραντίνα και Ω τυχεροί άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε και ω ευφυεί άνθρωποι που πιστεύουμε πω είμαστε, α χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάστημα για να καλυτερέψουμε τον εαυτό μα και τη ζωή μα. Γεια! Yeah.